Όπως είδατε από την αρχή, βρισκόμαστε πάνω σε ένα από τα πολλά σκάματα, τα παράλληλα σκάματα που έχει αυτή εδώ η οδός, για να γίνουν κάποια έργα. Και αυτά τα έργα γίνονται και έχουν βρεθεί πράγματα που έχουν καταστραφεί, μιλάω για αρχαία αντικείμενα, που έχουν καταστραφεί από τις μπουλντόζες. Πάμε να δούμε τι λένε κάποιοι ευαίσθητοι άνθρωποι της Σαλαμίνας. Και να είμαστε λοιπόν εδώ πέρα, Φίλιππε, μετά από αυτό που διάβασα στην εφημερίδα σου και δεν το πίστευα, ήρθες εδώ και μου έδειξες πράγματι την οδό που γίνονται αυτά τα έργα. Τι έργα είναι αυτά? Έχουν ξεκινήσει τα έργα της αποχέτευσης σύνθεσης με τα σπίτια. Ναι, να υπενθυμίσω βέβαια ότι από έργα αποχέτευσης και από αυτά που βρέθηκαν στις σωστικές αυτές ανασκαφές γέμισε το Μουσείο της Σαλαμίνας από αρχαία αντικείμενα. Έτσι. Ναι, πολλά, πολλά. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Να μου πεις το ψέμα που θα είναι. Γιατί δεν έχουν γίνει ανασκαφές συστηματικές ώστε να βρουν τα. Δεν έχουν γίνει συστηματικές ανασκαφές σε έναν από τους ιστορικότερους χώρους της παγκόσμιας ιστορίας και της ελληνικής. Έτσι. Εκεί υπολείπεται πολύ. Πολύ δουλειά ακόμα. Είμαστε πίσω ακόμα. Να δούμε πότε θα σκάψουμε τη Σαλαμίνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έργα για αποχέτευση. Πολλά βλέπω εδώ πέρα. Κοίταξε, Γιώργο, τα έργα είναι απαραίτητα. Κανείς δεν διαφωνεί, δεν διαφωνεί με τα καλύτερα, με τα δημόσια έργα. Και φυσικά η αποχέτευση δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά αν δεν σκάψουν. Okay, μια αυτό, χαρά. Αυτό λοιπόν που μου γίνει στην περιέργεια εμένα είναι ότι μαθαίνω το απόγευμα, μάλιστα προχθές, ότι βρήκανε αρχεία τη δεύτερη μέρα. Ναι, τι θα βρίσκανε. Ξεκινήσανε Δευτέρα, έτσι. Και ήρθα εδώ και συναντάω τα παιδιά που είναι οι επιβλέποντες του, που είναι οι αρχαιολόγοι, οι οποίοι είναι με σύμβαση. Και μου λένε τα παιδιά ότι οι εργασίες γίνονται με μεγάλη ταχύτητα και δεν μπορούν να επιβλέψουν σωστά. Κάποιος δήμαρχος λοιπόν βιάζεται προφανώς, γιατί έχουμε δημοτικές εκλογές και το να κοιτάλλω και θέλει να δείξει έργο και γρήγορο έργο στο χωριό του. Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήμουνα εγώ υποχρεωμένος να το αναφέρω. Προφανώς, ως δημοσιογράφος, ναι. Και μάλιστα όταν ήταν και μια κυρία αρχαιολόγος η οποία έχει έρθει γιατί βρήκαν την προηγούμενη μέρα τα αρχαία και όταν με αρχαία βρήκαν μια μεγάλη ιδρία η οποία κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι μου λέγει έσπασε κατά την ώρα της εσκαφής και μέσα βρήκαν τρία μικρά πανέμορφα αγκιάκια. Άθικτα. Άθικτα. Προφανώς και είμαστε σε ένα σημείο το οποίο είμαστε νότια και τα πολλά που θα βρούνε είναι προς το βορρά. Είναι προς την αρχαία πόλη. Λοιπόν, ότι αυτή η ταχύτητα δεν εξυπηρετεί το έργο τους. Γι' αυτό διαμαρτυρόντουσαν οι άνθρωποι και λέει δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που εμείς σαν επιστήμονες αρχαιολόγοι πρέπει. Ξεκινήσαν Δευτέρα, έχουμε Παρασκευή, έχουν κάνει 60 χαράξεις. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα για να μπορούν δύο αρχαιολόγοι σε αυτή την απόσταση που είναι τεράστια, ναι. Είναι μεγάλη, να ελέγξουν αυτά τα πράγματα. Αυτό λέγω, που πρέπει να ζητήσει ο Δήμος είναι να έρθει κόσμος, αρχαιολόγοι. Να προσληφθούν αρχαιολόγοι. Αυτός δεν είναι ότι να μην γίνει, να γίνει. Κανείς δεν είπε αλλά να μην γίνει. Θα πρέπει να υπάρχει σωστός έλεγχος και ό,τι λέει η σύμβαση. Γιατί ήδη μέχρι στιγμής μετράμε μια σπασμένη ιδρία και τα αγκιάκια που έχει και μέσα. Φοβόμαστε για το μέλλον. Εξαιτίας μιας μπουλντόζας. Αυτό δεν λέμε επί της ουσίας. Γι' αυτό δεν θέλουμε να καταγγείλουμε. Αυτό. Ωραία. Επαναλαμβάνω ότι τα αρχαία τα έχουμε όλοι εξ αδιαιρέτου. Ναι, μας ανήκουν σε όλο τον κόσμο και πιο πολύ αυτά που βρίσκονται στη Σαλαμίνα ανήκουν σε εσάς τους Σαλαμινίους. Να το ξέρει ο κόσμος αυτός, γιατί νομίζω ότι δεν μου ανήκουν, δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτά που βρίσκονται, δεν με ενδιαφέρει εμένα και λοιπά. Και όλοι έχουμε ευθύνη να πω. Και όλοι οι πολίτες έχουν ευθύνη. Το βλέπουμε και δεν μιλάμε. Όλοι έχουμε ευθύνη. Θα πρέπει δηλαδή ο καθένας να αναλάβει μια ευθύνη ώστε μπορέσουμε να πιέσουμε και αυτούς που πιέζουν άλλους να κάνουν τα έργα. Τα έργα να γίνουν, αλλά γίνουν με σωστό τρόπο. Με σωστό τρόπο και σωστή εμπιστασία από τους αρχαιολόγους. Αυτό ήθελα. Γι' αυτό έγινε το άρθρο αυτό. Για να πιέσει ο Δήμαρχος την εφορία ώστε να έρθουν και να κάνουν πιο καλή κάτι δουλειά τους. Τουλάχιστον να παρεμβαίνει και ο Δήμαρχος στο έργο των αρχαιολόγων. Και των εργολάβων. Τουλάχιστον να του πιέζει για ταχύτητα. Εντάξει, θέλουν να φύγουν. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν μου λες φωτογραφία από το έβριμα αυτό, από το αγκείο αυτό, από την ιδρύα. Δεν έχω, γιατί το βρήκανε την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή. Οπότε αυτό το βρήκανε και το σκεπάσανε. Το σπάσανε. Το βγάλανε, τα βγάλανε αυτά. Από ό,τι μου είπε ο αρχαιολόγος, κάνανε σωστά τη δουλειά. Δεν βρήκα κάτι άλλο στο σημείο αυτό. Αφού τα βγάλανε, το σκεπάσανε,
Και όπως βλέπεις το έχουν σκεπάσει και είναι έτοιμο για σύνθεση. Βγάλαν τη σωλήνα και είναι έτοιμο για σύνθεση. Και ξανά η άσφαλτος μετά και το τσιμέντο και τέλος. Και τέλος. Έτσι. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Με λίγα λόγια. Αυτό είναι. Μάλιστα. Αυτή ήταν η καταγγελία για να πιέσουμε αυτούς που υποχρεούνται να κάνουν τη δουλειά σωστά. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αντιδράσει. Έχουν δει αυτό που συμβαίνει εδώ και ζήτησαν διευκρινήσεις. Μία από αυτές τις κυρίες που αντέδρασαν σε αυτήν εδώ την ιστορία είναι και η Εύα η Μιχάλενα. Γεια σου Εύα. Γεια σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ήταν υποχρέωσή μου να είμαι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Είσαι εδώ ντόπια. Ναι. Μένεις εδώ στο Αμπελάκι. Μένω στο Αμπελάκι, μένω σε αυτό το δρόμο. Σε αυτό το δρόμο κιόλας. Σε αυτό το δρόμο ακριβώς. Και είδες να γίνονται έργα. Ναι. Και τι έκανες. Είδα την τσαπατσουλιά με την οποία βασικά γίνονταν τα έργα και εγώ είμαι άνθρωπος που παρεμβαίνει όταν βλέπει τέτοιου είδους θέματα, γιατί ασχολούμαι με την A4 ανάπτυξη, για το, mm-hmm. το περιβάλλον, την οικολογία και όλα αυτά, A4 ενέργεια, και ήθελα να δω τι συμβαίνει. Μίλησα με το εργοτάξιο, λέω παιδιά πώς σκάβεται έτσι, τι σκάβεται έτσι, εδώ έχουμε αρχιά σε όλη την περιοχή. Μου είπα, είδα και δύο αρχαιολόγους, αλλά δύο τετράγωνα πιο κάτω, και λέω ότι παίζει εδώ. Μου λένε, εντάξει, κάνουμε, περνάμε την αποχέτευση, ας πούμε. Μου έκανε εντύπωση που είδες τους αρχαιολόγους δύο τετράγωνα πιο πέρα. Ναι, τους είδα δύο τετράγωνα πιο πέρα, αυτή είναι η αλήθεια. Και κατάλαβα ότι εκεί δεν μπορούσα να πάρω κάποιες διευκρινήσεις, περισσότερες πληροφορίες που χρειαζόμουν. Και έτσι ήρθα σε επαφή με τη Δημοτική Αρχή, με έναν άνθρωπο δικό μου που δουλεύει στο Δήμο, δικό μου λέγοντας γνωστό. Και άνθρωπο με ευαισθησίες που θεωρώ εγώ, και του λέω τι γίνεται εκεί πέρα, τι συμβαίνει. Μου λέει, ήρθε σε επαφή με την εταιρεία που είχε αναλάβει την εργολαβία και η εταιρεία απάντησε με επιστολή της, στην οποία έγραφαν ότι θα έπρεπε να είναι τρεις μηχανικοί επιβλέποντες στον τόπο. Mm-hmm. Και πόσοι αρχαιολόγοι λέω πρέπει να είναι εκεί. Εκεί πέρα γίνεται δουλειά πάρα πολύ πρόχειρα. Και θα έπρεπε τουλάχιστον να έχετε δώσει και μια χαρτογράφηση της περιοχής, να γνωρίζουν οι άνθρωποι που να σκάψουν, τι να σκάψουν, γιατί εντάξει, όλα αυτά τα γνωρίζουμε όσοι μένουμε πολλά χρόνια, είμαστε από πού, είμαστε από εδώ κλπ. Και την επόμενη μέρα, αφού πήρα την επιστολή, ρωτάω πάλι το εργοτάξιο, είδα, η αλήθεια είναι ότι είδα άλλους δύο αρχαιολόγους να παίρνουν και φωτογραφίες την επόμενη μέρα. Λέω, οι μηχανικοί, πρέπει να υπάρχουν τρεις μηχανικοί, ούτε την επόμενη μέρα μηχανικοί. Οπότε αντιλαμβάνεστε, έκτοτε έχουν γίνει όπως είπατε κι εσείς, δεν ξέρω κι εγώ πόσες παρεμβάσεις, πόσα σκάματα. Δεν μπορώ να είμαι και συνέχεια εδώ γιατί έχω τη δουλειά μου. Mm-hmm. Προσπάθησα όσο πρωινά μπορούσα να είμαι επί τόπου. Ναι. Άρα λοιπόν έχεις απάντηση από την εταιρεία πόσοι πρέπει να είναι εδώ φυσικά, πέρα και το ένα και το άλλο που δεν είδες. Επίσημη απάντηση. Ναι. Έτσι και οι αρχαιολόγοι εδώ πέρα σου είπαν τίποτα άλλο. Την πρώτη μέρα δεν μου μίλησαν καθόλου. Του είπα είστε λίγο μακριά από τον τόπο που γίνεται η εξκαφή, θα πρέπει να πλησιάσετε λίγο. Ναι. Τη δεύτερη μέρα δεν τους μίλησα γιατί τους είδα ότι ήταν τέσσερις και ήταν επί τόπου. Δηλαδή, έπαιρναν και φωτογραφίες και λοιπά. Το θεώρησα ότι ήταν έτσι μια πολύ πιο επαγγελματική. Την μπουλντόζα την είδες πάντως εσύ, έτσι. Εννοείται, βέβαια. Την μπουλντόζα. Αυτή η περιοχή είναι πάρα πολύ ιστορική. Κατοικήθηκε από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως τον 1ο π.Χ. Και το 4ο αιώνα π.Χ., μάλιστα, θα σου πω έτσι πολύ λίγα πραγματάκια, επιτράπηκε νόμισμα στη Σαλαμίνα, που σημαίνει ότι φανταστείτε τι εμπορική δραστηριοποίηση είχε και πόσο κοντά στην Αθήνα ήταν και πόσο βοηθούσε την Αθήνα στο εμπόριο κλπ. Ο Χρυσός αιώνας του Περικλή, μάλιστα, δεν, μέσα στα θέματα της Αθήνας κλπ. Συμπεριλαμβάνει και τη Σαλαμίνα. Ναι, και είμαστε σε ένα σημείο λίγο έξω από την αρχαία πόλη της Σαλαμίνας, έτσι. Ελάχιστα, ναι. Ελάχιστα έξω βασικά, ναι, εδώ είναι και η αρχαία πόλη. Ναι. Το αρχαίο Άστι. Όχι, και εδώ είναι το αρχαίο Άστι, εκεί είναι το αρχαίο λιμάνι. Του Άστεως. Ναι. Οπότε όλο το αμπελάκι ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει στο αρχαίο. Αυτό που είπα από την αρχή. Ακριβώς. Αλλά ένα σκαφές δεν έχουμε για να τα αποδείξουμε. Ναι, ακριβώς. Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν είναι το μόνο παράξενο που συνέβη σε Σαλαμίνα αυτόν τον καιρό, είναι και κάτι άλλο. Είναι και κάτι άλλο που θα πάμε τώρα να το δούμε. Ακριβώς. Εκεί που φρύτης. Εκεί που φρύτης. Πάμε. Εκεί που φρύτης. Για άλλη μια φορά, γονικλινής στον τύμβο των Σαλαμινομάχων. Σε έναν ιερό χώρο, σε έναν ιερό των Ελλήνων χώρο, σε έναν ιερό της παγκόσμιας ιστορίας χώρο. Και αφού είμαστε εδώ και θαυμάζουμε τη θέα, με αυτό το άγαλμα, το σύμπλεγμα, το γλυπτό που στήθηκε επιτέλους εδώ και κοσμεί το χώρο, θέλουμε να θαυμάσουμε τη θέα γύρω από τον αρχαίο λιμάνι της Σαλαμίνας, εδώ που διεξήχθη, σε αυτήν εδώ τη θάλασσα, η σημαντικότερη ναυμαχία όλων των εποχών. Μας εμποδίζει βέβαια σε αυτή τη θέα να τα δούμε όλα αυτά κάποιοι γερανοί και κάποια τεράστια πλοία, μεγάλα πλοία, υπερπλοία, τα οποία
είναι εδώ πέρα για επισκευές, διότι ο χώρος κατακλείζεται από ναυπηγεία, όπως έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές. Πίσω βλέπω την Κόσκο, ταμπέλες μεγάλες, γερανούς μεγάλους, εδώ πέρα γύρω-γύρω υπάρχουν αυτά τα ναυπηγεία, παντού πλοία, σάπια κλπ. Κάνουμε μια βόλτα, συνεχίζουμε δεξαμενόπλοια, κρουαζιερόπλοια ή οτιδήποτε άλλο εδώ πέρα το οποίο επισκευάζεται και δίπλα ακριβώς και το νεκροταφείο των πλοίων. Δεν φτάνει που επισκευάζονται τα πλοία, όποιος έχει ένα σαπιοκάραβο και θέλει να το πετάξει, να το ξεφορτωθεί, έρχεται μέσα εδώ πέρα στον ιερό κόλπο των Αμπελακίων και το αφήνει εδώ πέρα να σαπίσει και να καταβυθιστεί. Κάποτε είχε καθαρίσει αυτός ο χώρος, είχα αρθρογραφήσει σειρά άρθρων για όλα αυτά, είχαν βρεθεί και ιδιοκτήτες των πλοίων αυτών. Τώρα βλέπω ότι σιγά σιγά ξανάρχονται και ξαναγεμίζουν σαπιοκάραβα. Όμως εκτός από όλη αυτήν εδώ την απίθανη θέα που μπορεί να έχει κανείς από αυτόν εδώ το χώρο, τώρα έχουμε και ένα καινούριο θέαμα να βλέπουμε και να δούμε. Και πιθανόν και όποιοι έρχονται, τουρίστες ή όποιοι άλλοι να προσκυνήσουν αυτόν τον χώρο, μπορεί να το βλέπουν και σε λειτουργία. Και το βλέπω εδώ στα δεξιά μου. Μη φρίξετε, είναι new income που λέμε στα νέα ελληνικά. Είναι μια πίστα motocross εδώ στον αρχαιολογικό χώρο. Και κύριοι, όλα τα χυμαριωρεί ο Φερετζές της έλειπε και βρισκόμαστε σε κάτι καινούριο που μπορείτε να έρθετε εδώ στον Τύμβο Σαλαμινομάχων και να το ευχαριστηθείτε. Ελάτε εδώ στον αρχαιολογικό χώρο να κάνετε motocross ή Σαλαμίνα, motocross η αρχαία Σαλαμίνα, motocross ο Τύμβος ο Σαλαμινομάχων. Τι άλλο να πω, βρισκόμαστε πάνω σε ένα εμπόδιο. Άλμα είναι αυτό. Εδώ θα έρχονται δηλαδή με τα μηχανάκια. Πετάγεται το μηχανάκι ψηλά. Προσγειώνεται και συνεχίζει. Και θα κάνω όλο αυτό το γύρο που βλέπω εδώ. Όλη την πίστα. Αυτό σας έλειπε εδώ στη Σαλαμίνα. Ναι. Και σε αυτό το χώρο. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι ωραίο πράγμα. Αλλά, δεν λέει κανείς όχι. Αλλά όλη η ιστορία είναι εδώ. Εδώ είναι αρχαιολογικός χώρος, ρε παιδιά. Εδώ είναι κάποιοι τάφοι. Εδώ είναι η τάφη των Σαλαμινομάχων. Καταρχάς εδώ δεν πρέπει να μπαίνει σκαπάνι. Εδώ είναι ιερός τόπος. Θα μου πεις ιερός τόπος με όλα αυτά. Ναι, αλλά δεν βάζουμε και άλλα πράγματα και άλλες επιβαρύνσεις επάνω του, έτσι. Δεν πρέπει ούτε να το ακουμπάς αυτό το πράγμα εδώ. Εδώ έχει ιερά κόκαλα. Να το πούμε λοιπόν πώς είχε το πράγμα εδώ πέρα, σε αυτό το χωράφι όπως είναι αφημένο εδώ, παρατημένο εδώ πέρα, που θα μπορούσαν να γίνουν χίλιες δυο οικολογικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη Σαλαμίνα. Υπήρχε ένα μονοπατάκι που μπορούσες να γυρίσεις γύρω-γύρω, αλλά τώρα... Ναι, υπήρχε ένα μονοπατάκι φυσικό στην ουσία, δεν ήταν δηλαδή τίποτε... Και το οποίο κάποιοι το εκμεταλλεύονταν και για να κάνουν έτσι μόνοι τους. Ερχόντουσαν, ναι, δύο-τρία παιδιά κάνανε μια βόλτα και φεύγανε, δεν ήταν τίποτε... Τώρα όμως μπήκε μπουλντόζα. Μπορείς εσύ να δεις αυτά αν γίνουν με το χέρι ή με τίποτε με σκαλιστήρι. Αυτά όλα μπήκε... Ποιος την έβαλε την μπουλντόζα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ... Δηλαδή ήρθε μια νύχτα, κάποιος το έκανε αυτό και έφυγε. Δεν ξέρω αν ήταν και νύχτα. Γιατί εδώ τα πράγματα έχουν ξεφύγει, Γιώργο μου. Έχουν ξεφύγει. Μπάτε σκύλια, λέστε, και δεν τους ενδιαφέρει και ειδικά να έρθουν νύχτα. Έρχονται όποτε θέλουν. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι ποιο. Ήρθανε. Ξέρεις ότι είμαι μηχανόβιος, έχω σχέσεις με τα παιδιά που κάνουμε και στο βουνό εντούρο και απ' όλα. Ρώτησα, ρε παιδιά, τι γίνεται. Λέει, δεν ξέρουμε. Δεν το κάνανε. Και να σου πω κάτι, θα ήταν και χαζί να κάνανε αυτό το πράγμα που εδώ κάνει μπαμ. Λέει, ελάτε πιάστε μας. Γιατί εδώ θα τους πιάσουν αυτοί, δεν ξέρω. Όσοι αυτοί που το έχουν κάνει να ξέρουν ότι εδώ δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτε.
Εννοείς δηλαδή ότι όποιος έρθει, μια καταγγελία απλώς έρχεται και τον συλλαμβάνει. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Ναι, αλλά το έργο έχει γίνει. Η διαμόρφωση έχει γίνει, η μπουλντόζα έχει μπει. Ναι. Δεν ξέρουμε και εδώ τι ίσως πάτησε και μπορεί, έσπασε. Μπορεί και να μην πάτησε και τίποτε, γιατί εντάξει. Πού το ξέρουμε είναι... αυτό. Δεν το ξέρω. Α, μπράβο. Δεν το ξέρω. Α, αλλά εγώ σου λέω ότι πάτησε. Αλλά λοιπόν, μου λες, το, δεν πάτησε. Το Γιώργο μου, δεν είναι, το θέμα είναι ότι έχει γίνει μια αρχή. Έτσι, έχει γίνει μια αρχή. Εκεί πάνω λοιπόν, γιατί και όλα αυτά που βλέπουμε πίσω μας, από μια μικρή αρχή ξεκινήσανε. Έτσι. Έτσι. Από μια πολύ μικρή αρχή. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπήρχε άλλος χώρος στη Σαλαμίνα που να γίνει μια πίστα μοτοκρός, γιατί υπάρχει. Μια μερίδα ανθρώπων υπάρχει. Ήθελε να... Υπάρχει. 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 Όχι μία. Υπάρχουν διάφορα μέρη. Που μπορούν να γίνει κάτι αντίστοιχο, έτσι. Γιώργο, μπορεί να γίνει, μπορεί και η δημοτική αρχή, ή όποια δημοτική αρχή, να συνεννοηθεί με την Ομοσπονδία, να τους πει, παιδιά, έχω αυτόν τον χώρο, τον χ χώρο, έτσι, ελάτε πείτε μου τις προδιαγραφές να φτιάξουμε μια πίστα, να είναι με προδιαγραφές, να μπορεί να γίνει, αυτή εδώ δεν είναι με προδιαγραφές. Αυτό έτσι. Ήθελα να πω, αυτό εδώ είναι λίγο αυτοσχέδιο από ό,τι βλέπω. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Να γίνει με προδιαγραφές. Με όποιο κίνδυνο αυτό είναι πάλι. Ασφαλώς, ασφαλώς. Εδώ θα υπάρχουν προβλήματα. Το μοτοκρός έχει πολλά ατυχήματα. Αν κάποιο σπάσει το χέρι του πόντου, σε ποιο θα απευθυνθεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ποιο έχει ευθύνη του χώρου εδώ. Εγώ σας ρωτάω, Σαλαμίνη είστε, ρε παιδιά. Για πες μου κι εσύ. Για πες μου κι εσύ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και να γίνει μια οργανωμένη κατάσταση, όλα καλά. Αλλά αυτό το πράγμα. Ωραία, να πάω κι εγώ λοιπόν μια μπουλντόζα, να πάω στο βουνό, να αρχίσω να ρίξω δέντρα, να κάνω μια άλλη πίστα, επειδή μου αρέσει εκεί πέρα. Ναι. Και το τελειωτικό της υπόθεσης, φαντάζεσαι να έρθουν άνθρωποι που θέλουν να προσκυνήσουν τον τύμβο, να έρθουν από μακριά, και που έρχονται και να είναι εδώ πέντε μηχανάκια, δέκα μηχανάκια και να κάνουν όλη αυτή τη φασαρία. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που το έχω ξαναπεί. Έρχονται φίλοι μου, έρχονται γνωστοί μου να τους ξεναγήσω και το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να τους ζητάω συγγνώμη για αυτά που βλέπουν. Έτσι. Πόσο μάλλον να αρχίσει να επιβαρύνεται και άλλο και άλλο, γιατί θα έρθουν εδώ, άντε να έρθει και καμιά καντινούλα να βάλει και κανένα ποτάκι, και ξέρω, σουβλάκι, κανένα τέτοιο. Για πες μου τώρα, αυτά που βλέπω εκεί, τι είναι τα μισοφέγγαρα εκεί πέρα. Αυτά είναι, περνάει το μηχανάκι και επειδή περνάει με ταχύτητα για να μπορείς να στρίψει, ανεβαίνει πάνω στο ανάχωμα. Άρα κάποιος έχει πάρει χώματα από κάποιο σημείο και δεν φέρει εδώ. Ναι, δεν είναι φυσικό αυτό. Φυσικά δεν είναι φυσικό. Παρακάτω και είναι εκεί πέρα τα... Και αυτά το ίδιο. Όλο και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και όλο. Να, και βλέπεις και άλλα άλματα εκεί. Ναι. Και πιο πέρα. Παντού. Μάλιστα. Τι να πω. Κυρίες και κύριοι, αν δεν έχετε που να εκτονωθείτε και θέλετε να εκτονωθείτε δίπλα σε έναν αρχαιολογικό χώρο, ελάτε στη Σαλαμίνα. Εδώ όποια εκτόνωση επιτρέπεται. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εγώ αυτό που ήθελα σαν επίλογο να απευθυνθώ στα παιδιά που είχαν αυτή την πρωτοβουλία. Παιδιά, είναι κρίμα, μην το κάνετε. Σταματήστε το εδώ και άστε τον κόσμο, άστε το χώρο ήσυχο. Αυτός ο χώρος εδώ πέρα λοιπόν στην περιφέρεια, στην περίμετρο του τύμβου των Σαλαμινομάχων και μπροστά από τους γερανούς των ναυπηγείων και όλα αυτά έτσι τα όμορφα σιδερικά που είναι γύρω γύρω εδώ και τα σκουριασμένα πλοία και τα σαπιοκάραβα, παρόλα αυτά, επειδή αποπνέει μια γοητεία, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πολύ καλύτερα, έτσι. Εννοείται. Εγώ έχω κάνει τη διδακτορική μου διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Σερβόνη σε θέματα εφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Λοιπόν, ας πάρουμε για παράδειγμα την Πάτμο και τη χώρα. Από τότε που έγινε η χώρα UNESCO Cultural Site, μνημείο της UNESCO, το νησί έγινε πλούσιο, το ξέρετε. Mm-hmm. Όλοι από τη Μύκονο φεύγουν και πάνε στην Πάτμο πλέον. Η Πάτμος έχει γίνει ένα νησί που προσελκύει τουρίστες από όλο τον κόσμο, επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Εδώ στο νησί έχουμε θέμα ανεργίας. Χρειαζόμαστε να προσφέρουμε δουλειές στον κόσμο περισσότερες κλπ. Αυτό το χώρο εδώ όλο προσφέρει όλα τα έγκυα και ειδικά δε, επειδή συνορεύει και με έναν προστατευόμενο υδροβιότοπο από εκεί και με δασικές περιοχές ορεινές που θα μπορούσαν να γίνουν παρατηρητήρια πουλιών. Και δάσος. Και δάσος. Και αρχαιολογικό χώρο. Και αρχαιολογικό χώρο θα μπορούσε, όπως καταλαβαίνετε, να γίνει ένα εκπληκτικό περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο. Mm-hmm. Εκπληκτικό. Έτσι, το οποίο θα έφερνε και πάρα πολλά έτσι, έσοδα για τον κόσμο της Σαλαμίνας γενικότερα και για τους ανθρώπους που μένουν και στο Μπελάκι και στο νησί. Και σε όλο το νησί. Και δεν θα φεύγανε τα έσοδα προς τα έξω, αλλά θα εμένανε στο νησί. Έχει σκεφτεί κανείς να καταθέσει ένα τέτοιο φάκελο, να κάνει κάποιο τέτοιο φάκελο. Έχει συσταθεί κάποια ομάδα, έχει γίνει κάποια τέτοια εργασία. Κοιτάξτε, τώρα προεκλογικά, επειδή ανακατεύομαι τις εκλογές, θα κατέβω ψηφία Δημοτική Σύμβουλο, ξέρω ότι υπάρχει μία μελέτη που είναι ήδη έτοιμη για την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και άλλη μία για την αποκατάσταση εδώ της περιοχής. Αν σου πω εγώ,
όσα χρόνια ασχολούμαι με τη Σαλαμίνα, πόσες τέτοιες μελέτες ξέρω πάντα προεκλογικά. Ναι. Θα με απογοητεύσετε, θα σταματήσω, θα φύγω. Έτσι, και μετεκλογικά δεν θυμάται κανείς ναι, αυτές τις μελέτες. Αλλά ναι, ναι. Πες μου τον πόνο σου κι εσύ. Πες τον. Όχι, εντάξει, αυτές τις δύο μελέτες γνωρίζω ότι υπάρχουν στο τραπέζι. Ναι. Αυτό που σας είπα σαν ιδέα δεν έχει αναφερθεί ξανά, δική μου ιδέα, η ενοποίηση περιβαλλοντικού και πολιτιστικού τοπίου. Και είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Ένα πράγμα θα σας πω λίγο, ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, τρομερά τυχεροί, που έχουμε ήδη μια κήρυξη χώρου, έτσι, ως αρχαιολογικό χώρο. Αυτό από μόνο του είναι μια απίστευτη αρχή, που για να το διεκδικήσει κανείς και για να το κατακτήσει, χρειάζεται πάρα πολλών ετών προσπάθεια και αγώνα. Και εμείς το έχουμε. Και τι το κάνουμε? Από το 60 το έχετε. Από δεκαετία του 60 το έχετε. Και μέχρι ακριβώς, το 82 δεν είχε γίνει τίποτα. Ακριβώς, έτσι. Αυτό. Και μετά το 82 πάλι αυτό. Βλέπω τα ίδια πράγματα ακριβώς. Όσα χρόνια ασχολούμαι με τη Σαλαμίνα. Ένα τελευταίο να σας πω. Η μόνη χώρα που βρήκα ότι υπάρχει πρόβλημα, επειδή αρχαιολογικός χώρος είναι δίπλα σε βιομηχανική ζώνη, είναι στο Αφγανιστάν. Πουθενά άλλο, δεν βρήκα κάτι άλλο. Τόσο μεγάλος αρχαιολογικός χώρος. Και αυτό πώς ο αρχαιολογικός χώρος εμφανίστηκε αφού οι Κινέζοι αγόρασαν τη βιοτεχνία. Και βέβαια οι άνθρωποι σου λένε, εγώ έχω επενδύσει εκεί και έρχεσαι τώρα και μου βρίσκεις μια πόλη, ας πούμε. Και μου λες να φύγω. Δηλαδή, a different story. Εδώ γίνεται ανάποδο. Εδώ έχει γίνει. Εδώ υπήρχε αρχαιολογικός χώρος και φέραμε τη βιομηχανία δίπλα. Ναι, ακριβώς. Έτσι έχει μια διαφορά και από το Αφγανιστάν. Ναι, ναι, ακριβώς. Είμαστε νομίζω παγκόσμια πρωτοτυπία. Καλά, πού βρισκόμαστε εδώ, να κάνουμε πικνίκ, βρε, να φάμε, να πιούμε εδώ, κοίτα καθαρά. Κοίταξε, καταρχάς έχει ξύλα για το τζάκι, έτσι. Έχει ξύλα για το τζάκι, να αναβάλουμε φωτιά, να ανάψουμε φωτιά. 200 μέτρα από τον τύμβο των Σαλαμινομάχων. Τι είναι εδώ, χωματερή είναι? Κοίταξε Γιώργο, αυτά ντρέπομαι που τα δείχνουμε, αλλά καμιά φορά πρέπει να τα δείχνεις για να καταλάβουν και αυτοί που καταθέτουν τα στεφάνια εκεί πάνω, ότι στα 200 μέτρα τι υπάρχει. Δηλαδή, εκτός του. Καταρχήν πρέπει να ντρέπονται αυτοί που τα κάνουν, όχι αυτοί που τα δείχνουν. Πάμε παρακάτω. Σωστά. Αλλά έχουν ευθύνη και αυτοί που δεν τα μαζεύουν και δεν προστατεύουν και το περιβάλλον. Ναι, βέβαια. Τι αυτό να τώρα τι είναι στη δικαιοδοσία, πιανού είναι να τα μαζέψει τα σκουπίδια αυτά εδώ πέρα? Εδώ χωματερή είναι καταρχήν, ανοιχτή χωματερή είναι. Κοίταξε, για μένα περιφέρεια και Δήμος θα μπορούσαν, δεν ξέρω, η περιφέρεια δεν ξέρω αν έχει την ευθύνη. Βασικά ο Δήμος πρέπει να είναι. Θα έπρεπε όπως καθαρίζουν τις παραλίες οι εθελοντές. Να έχει μια συνεργασία που έχει να πάντα. Και εδώ ξέρουμε πως μαζεύονται συνέχεια λόγω των ναυπηγείων πολλά. Τώρα αυτά όμως είναι φερτά. Δεν είναι στην παραλία. Βλέπουμε στην παραλία τι γίνεται. Αυτά είναι φερτά. Οπότε κάποιο φορτηγό έρχεται και τα αδειάζει. Κάποιος να τα ελέγξει. Η τροχέα, ο Δήμος, κάποιος να τα ελέγξει. Και να τους ελέγξει. Και να τους ελέγξει. Γιατί έχουν ευθύνη. Μα είναι όλοι γύρω-γύρω η παραλία είναι εδώ πέρα γεμάτη. Δηλαδή. Από πάνω από τον τύμβο που τα βλέπεις αυτά τα πράγματα εδώ πέρα να γυαλίζουν, κοίτα εδώ πέρα, κοίτα εδώ βρωμιές, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Είδες τώρα, έχουν ξεκινήσει και φέρνουν και τα σαπάκια, τα καραβάκια, τα οποία ο Μπακόπουλος είχε πάρει, τώρα αρχίζουν και τα φέρνουν και αυτά. Θα έχει μια ακόμα επιβάρυνση στο περιβάλλον. Δεν ξέρω, ντρέπομαι. Είναι ήδη βεβαρημένο το νερό της περιοχής, έτσι, πολύ. Το θαλασσινό. Δεν ξέρω, ντρέπομαι που τα δείχνουμε, αλλά δυστυχώς. Αυτοί είμαστε. Έλα, βάστα με ένα σεβαστό, μην πατήσουμε κανένα καρφί. Όχι, δεν άλλα... πάμε από εδώ. Όχι, από εκεί. Από εκεί θα πάμε. Είναι πιο ασφαλή ναι, ναι, τα, νομίζω, τα μονοπάτια ναι. Από εδώ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ωραία. Δεν θέλει ξύλα για το σπίτι τίποτα εδώ. Θα έρθω εγώ μετά. Πάρεις μετά να τα πάρεις. Γεια σας.